Δράση σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα κινηθεί νομικά σε όσους υπογράφουν το συγκεκριμένο πόρισμα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα. Θα κινηθεί δικαστικά και νομικά ο κύριος Γεωργιάδης, από όσο με ενημερώνουν, αυτό δήλωσε στο Open. Ναι, είναι αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε πολίτη. Νομίζω σαν πολίτης ο συγκεκριμένος βουλευτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ένδυκα μέσα. Αυτό νομίζω το σεβόμαστε όλοι. Αυτό που εγώ θέλω να πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής και θα θυμίσω το σιγάν Κρήτον του Λαλήλ, λέγανε οι αρχαίοι. Εμένα προσωπικά μου είχε κάνει αγωγή και μήνυση, γιατί είχα να δείξει ότι έκανε πάνω από 40 ερωτήσεις υπέρ μιας εταιρείας οπλικών συστημάτων της Kestrel, όταν ήταν βουλευτής του Λάους, και δεν μας εξήγησε ποτέ, γιατί τότε κατά σύμπτωση όλες οι ερωτήσεις του, που δεν τις έκανε αυτός, τις έκανε κανένας άλλος, ήταν υπέρ μιας εταιρείας. Η αγωγή και μήνυση είχε την εξής κατάληξη. Σας λέω ότι ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα του συγκεκριμένου βουλευτή. Κανένα κόμμα, και προς τιμήν τους, δεν συμμερίστηκε την άποψή του. Το ίδιο του δε το κόμμα, από τους 75 βουλευτές, οι 50 δεν ήρθαν καν ποτέ να ψηφίσουν. Μάλιστα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας, γιατί εμείς δεν αντιδικούμε με κανέναν, ούτε έχουμε ρεβανσισμό ούτε τίποτα. Μιλάμε με στοιχεία τα οποία είναι διασταυρωμένα 100% και αναδεικνύουμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι αναφέρει το δικαίωμα, ο τρόπος που θα έχει την υπεράσπιση του ο κάθε πολίτης και συνεπώς ο και συγκεκριμένος βουλευτής. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Βέβαια, να τα πούμε και από κοντά σε σχέση με αυτό το πόρισμα και τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Πάμε σε διαφημιστικό.